ανίποτη τραγωδία στα νερά του Ιωνίου. 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου σε διεθνή ύδατα, ένα αλλιευτικό σκάφος ναυάγησε μετατρέποντας τη θάλασσα σε υγρό τάφο για δεκάδες ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αλλιευτικό σκάφος είχε αποπλέψει από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία. Οι Ιταλικές αρχές το είχαν προσεγγίσει, ωστόσο οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο δεν είχαν δεχτεί βοήθεια. Από το ένα φορτηγό πλοίο πήρε τροφοεφόδια, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε άλλη συνδρομή, ενώ από το δεύτερο φορτηγό πλοίο αρνήθηκε τόσο τα τροφοεφόδια όσο και τη συνδρομή. Και δηλώνανε οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάνω ότι θέλουν να πάνε στην Ιταλία. Στις 2:30 τα ξημερώματα, οι Ιταλικές αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές πως το αλλιευτικό σκάφος με εκατοντάδες ανθρώπους να επιβαίνουν σε αυτό είχε ναυαγήσει. Έπλυε κανονικά. Στην πορεία του βραδιού έχασε τις μηχανές του και εν συνεχεία ανετράπη. Όταν το προσέγγισε το πλωτό το δικό μας, μακροσκοπικά στο εξωτερικό κατάστημα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων. Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη Μεσσηνία να τίθεται σε συναγερμό. Η πολιτική προστασία είναι πανέτοιμη. Έχουμε επικοινωνήσει και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας να μας φέρει τα κρεβάτια και τα κλινοσκεπάσματα. Πρώτη φορά που διαχειριζόμαστε ένα τέτοιο συμβάν. Είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση, θα τη χαρακτήρισα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ναυαγών. Νομίζω είναι από τις πιο δύσκολες και πιο μεγάλες αριθμό ναυαγών που έχει να αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής η ελληνική πολιτεία. Στην Καλαμάτα, που έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις, στείνεται κέντρο υποδοχής. Στο νοσοκομείο της πόλης μεταφέρονται οι πρώτοι διασωθέντες, ενώ σε επιφυλακή τίθενται τα νοσοκομεία της Τρίπολης, της Κυπαρισίας και της Σπάρτης. Ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί για το θλιβερό αυτό ναυάγιο και είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε εδώ το στόλο μας. Έχει στηθεί εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας μία δομή όπου γίνεται μία πρώτη εξέταση και διαλογή των ναυαγών, αν χρήζουν δηλαδή νοσηλείας ή άλλης αντιμετώπισης από το νοσοκομείο. Ώρα με την ώρα ο αριθμός των σωρών που περισυλλέγονται αυξάνεται, με τους φόβους για 100 νεκρών δυστυχώς να επιβεβαιώνονται. Στο πλοίο μέσα, χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα, αλλά μπορεί να είναι και γύρω στους 700, ακούνται και αυτά τα νούμερα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν εδώ ως επιζώντες, αλλά και έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοούμενων, αφού ακόμα ο αριθμός των επιβαινόντων στο αλλιευτικό σκάφος είναι ανεπιβεβαίωτος.